Πάω τώρα στο διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, τον κύριο Βασίλη Λύκο. Θα μιλήσουμε μαζί για αυτά τα ακατανόητα ανορθόδοξα που συμβαίνουν στη χώρα, στον πλανήτη λέει κάποιος. Βρε στη χώρα, ας μείνουμε στη χώρα το τι γίνεται. Διότι εκτός από τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, σήμερα υπάρχει μια είδηση στη Δημοκρατία. Κύριε Λύκο, καλημέρα. Μας ακούτε? Έπεσε ο κύριος Λύκος. Λοιπόν, να το ξαναδοκιμάσουμε. Υπάρχει μια είδηση σήμερα στη Δημοκρατία η οποία λέει ότι ένα συντριπτικό κομμάτι ανεμογεννητριών της Siemens και στην Ελλάδα είναι προβληματική από τα πτερύγια, από την κατασκευή και δημιουργούν 1000 προβλήματα και είναι διασπαρμένοι σε όλο τον υπηρετικό χώρο 10-15 χρόνια παλαιά σκοπής με σοβαρά προβλήματα και πρέπει να αποσυρθούν και γίνεται προσπάθεια συμβιβασμού της εταιρείας με χρηματοδοτούμενα πάρκα και πάει λέγοντας. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, σε αυτή την κοινωνική ηλεκτροπληξία που την προανήγγειλε ο κύριος Λύκος, για αυτή θα μιλήσουμε σήμερα. Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχένη. Λοιπόν, ναι. Θα σας πω κάτι όμως. Είχατε έναν διαφημιζόμενο προηγουμένως, κρεοπορία Λιοντομίτσος. Ναι. Έτσι δεν είναι, ναι. Από ό,τι άκουγα. Ναι, ναι. Θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στο εγγύς μέλλον. Γιατί? Διότι το κρέας μάλλον θα ποινικοποιηθεί ή θα το αγοράζουν πάρα πολύ λίγοι. Είναι ο νέος κλιματικός τρόπος ζωής. Για πείτε το αυτό. Για πείτε το. Καλά, εντάξει, εδώ καθηγήτρια στο Χάρβαρντ είπε ότι ευτυχώς που μειώνεται ο πληθυσμός. Και να κάνουμε ότι μπορούμε να μειώνεται ο πληθυσμός. Εντάξει. Μόνο αυτό. Και υπουργός του Καναδά. Είχε πει ότι τουλάχιστον τα εμβόλια πέτυχαν, ως ότι πέθανε ένα κομμάτι του πληθυσμού. Μάλιστα. Οπότε μειώθηκε ο παγκόσμιος πληθυσμός. Κοιτάξτε, αυτές είναι οι μαλθουσιανές θεωρίες. Περί υπερπληθυσμού, ότι δεν θα φτάνουν οι τροφές κτλ. Αλλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι σε όλες τις μεγάλες οικονομικές θεωρίες ποτέ δεν είχαν υπολογίσει την ενέργεια. Την ενέργεια την θεωρούσαν άφθονη. Και εδώ που τα λέμε, ό,τι χτίστηκε από το δυτικό πολιτισμό τα τελευταία 200 χρόνια, αυτό που λέγατε πριν, απεικιοκρατίες κτλ., ήταν γιατί ήταν φθηνή ενέργεια. Και συνεχεία, πού βασίστηκε αυτός ο καπιταλιστικός τρόπος ζωής σε σχέση με την Ανατολή που λέγανε τότε ότι θα έχεις το ψυγείο σου, θα έχεις την τηλεόρασή σου, εσύ θα το αποφασίζεις. Στη φθηνή ενέργεια. Στη φθηνή ενέργεια. Τώρα όμως αρχίζει και γίνεται μια αναστροφή του τρόπου ζωής. Δηλαδή έχουμε ένα κλιματικό τρόπο ζωής όπου βάσει αυτού θα ελέγχεται ακόμα και τι τρώμε. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Στα καινούργια τιμολόγια, αν δείτε, υπάρχει ένα τιμολόγιο το οποίο είναι το λεγόμενο πορτοκαλί. Για να βάλεις το πορτοκαλί τιμολόγιο, εσύ θα πρέπει να έχεις ένα ψηφιακό μετρητή. Ο ψηφιακός μετρητής, αυτός θα σου λέει, θα δίνει πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα, ανά μία ώρα, τι κατανάλωση ρεύματος έχει. Προσέξτε το αυτό. Άρα, το οποίο έρχεται του χρόνου. Από ό,τι μαθαίνω, ο κ. Μητσοτάκης έχει παραγγείλει αρκετές χιλιάδες τέτοιου τύπου μετρητών, έξυπνων μετρητών, προκειμένου να μπουν και θα επιβληθούν βέβαια στα διάφορα, σε όλα τα νοικοκυριά σχεδόν. Άρα, ελέγχοντας τον τρόπο κατανάλωσης, μάλλον την κατανάλωσή σου, ελέγχουν ουσιαστικά τον τρόπο διαβίωσής σου, τι κάνεις στο σπίτι σου. Το καταλαβαίνετε. Και μέσα από αυτό βέβαια θα έρχεται και ένας, να σου το πω και να το πάω και λίγο πιο μακριά, ένας έλεγχος κλιματικής συμμόρφωσης. Δηλαδή μετακινείσαι πολύ, ανάβεις πολλές ηλεκτρικές συσκευές σπίτι, τρως πολύ κρέας, πηγαίνεις και ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ και συνδυάσαι το αυτό και με τα ψηφιακά νομίσματα, τα CBDCs που θα έρθουνε. Δηλαδή αυτομάτως όταν το χρήμα θα είναι πλαστικό, εγώ θα ξέρω κύριε Σαχίνη τι κάνετε όλη τη μέρα. Πήγατε παραλία. Μετακινηθήκατε. Πόσα χιλιόμετρα αγοράσατε από εκεί, δεν ξέρω, ένα σάντουιτς. Το σάντουιτς αν είχε κρέας. Τα πάντα. Και όλα αυτά βέβαια για να σώσουμε το κλίμα. Αλλά ο άνθρωπος πουθενά. Είδατε και τις αποφάσεις της COP28. Τι λένε τώρα. Λένε ουσιαστικά ότι πρέπει να αυξήσουν τη φορολογία. Κανένας δεν μιλάει όμως τι θα γίνει με τις παράκτιες χώρες, τι θα γίνει με τις μικρές χώρες. Διάβαζα ο Κολομβιανός πρωθυπουργός που έλεγε ότι εμείς από τα ορυκτά καύσιμα στηρίζουμε την παιδεία μας και την υγεία μας. Πώς θα γίνει? Απλά τι γίνει. Έχει στηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι.
στο οποίο έχουν μπει μέσα εταιρείες, πάρα πολύ μεγάλες, κυρίως βέβαια είναι οι τράπεζες, πάνω απ' όλα είναι οι τράπεζες. Δείτε και τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τις χρεώσεις, όπου ουσιαστικά σου λένε πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο παραγωγής και καταναλωσής σου. Μα δεν μπορώ, πρέπει να τον αλλάξεις γιατί τη φέρει αμένα. Το πρόβλημα βέβαια εδώ ξέρετε ποιο είναι. Μιλάνε για δύο πράγματα. Πράσινη μετάβαση. Ωραία, εντάξει, για να σωθεί ο πλανήτης. Και από την άλλη λένε ψηφιακή μετάβαση. Κανένας όμως δεν μας λέει ότι η ψηφιακή μετάβαση έχει τρομερή κατανάλωση ενέργειας. Από πού θα την πάρουν αυτή την κατανάλωση ενέργεια? Όταν σπάνιες γαίες ίσον Κίνα και χημικοί καταλύτες για τη διήλυση, προσέξτε, για τη διήλυση πετρελοειδών ίσον Ρωσία. Την αντιλαμβάνεστε την αντίφα? Απλά θεωρούν ότι εγώ θα βάλω, ας πούμε, για παράδειγμα ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, άρα δεν θα εξαρτώμαι από το πετρέλαιο, άρα δεν θα μπορεί να μου παίζει παιχνίδια η Κίνα που αυτή τη στιγμή αγοράζει ό,τι υπάρχει στην αγορά μαζί με την Ινδία, ναι. Άρα εγώ θα μπορέσω να συνεχίσω την ανάπτυξή μου. Μισό. Με ποιες πρώτες στήλες. Αυτό ήθελα να σας πω. Συγγνώμη, και σπάνιες γαίες πού θα βρούνε δηλαδή? Δεν θα απευθυνθούν πάλι σε αυτές τις χώρες και στον τρίτο κόσμο, ο οποίος θα κάνει την εξόδου, δηλαδή να μολύνονται όλοι οι άλλοι? Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, κύριε Λύκο, μιας και το θίξατε. Πράσινος μουρμουρισμός λέγεται. Μάλιστα. Μου θυμίζει και το άλλο. Η Νορβηγία είναι η χώρα πρότυπο στην πράσινη ανάπτυξη. Αφού ναι, πουλάει όμως όλα της τα παιδεία σε υδρογονάνθρακες, σε όλη την Ευρώπη και οικονομάει από εκεί. Ωραίο πράγμα. Ακριβώς. Και έχει τεράστια υδροελεκτρικά όλες οι βόρειες χώρες. Εμείς εδώ πέρα τα υδροελεκτρικά δεν τα αφήνουμε να διεισδύσουν. Τα έχουμε περίπου στο 13%. Δεν μιλάω για το λιχνίτι. Καταλάβατε, δεν τα αφήνουμε να διεισδύσουν. Γιατί? Για να εισάγουμε φυσικό αέριο, το οποίο φυσικό αέριο δεν είναι το φυσικό αέριο που είχαμε πριν, δηλαδή μέσω αγωγών. Εισάγουμε φυσικό αέριο LNG, εντάξει, υγροποιημένο, 4 φορές πάνω, και το οποίο έρχεται με καραβιές. Αλήθεια, αυτά τα καράβια τι καίνε, τι ρήπανση έχουν, τι οικολογικό αντίκτυπο έχουν στην ατμόσφαιρα και ποια ρήπανση εκπέμπουν. Την έχουμε μετρήσει? Όταν μάλιστα οι εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή οι διαδρομές που κάνουν, είναι πολύ μεγαλύτερες τώρα. Γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτά? Πείτε μου, γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτά? Αλλά κατά τα άλλα θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη. Εκεί είναι το πρόβλημα, κύριε Σαχίνη μου. Γιατί το κάνανε στο Ντουμπάι? COP28 υποτίθεται για να σώσει τον πλανήτη και το κάνει στο Ντουμπάι, που είναι πνιγμένο σε ορυκτά καύσιμα, που αλλάζει παραλίες, χτίζει νησιά. Αντιλαμβάνεστε, τσιμεντοποιημένο παντού. Ναι, εντάξει. Τι αντίκτυπο είναι αυτό στον κόσμο? Ναι, εντάξει. Απλά το Ντουμπάι είναι πλούσια χώρα και πρέπει να περάσουμε και λίγο καλά. Οπότε μεταξύ Τύρου και Αχραβίου να αποφασίσουμε για τον υπόλοιπο πλανήτη αν θα πεινάσει ή αν δεν θα πεινάσει, αν θα τρώει κρέας ή όχι. Γιατί μπήκε και θέμα και για τις αγελάδες, όπως είδατε. Ναι, σωστά. Σωστά. Άρα γι' αυτό είπατε ότι ο διαφημιζόμενος θα περάσει δύσκολα. 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 Ο κύριος Λιοντομίτσος τον βλέπω δύσκολα. Καλή του ώρα, βέβαια, και το χαιρετώ. Λοιπόν, λέει ο Σπύρος εδώ, καλημέρα κύριε Λυκό. Έχετε υπόψη σας αν μπορεί η ΔΕΗ να πουλάει λιγνίτη σε ξένη χώρα στα Σκόπια? Ο λιγνίτης δεν είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Η ΔΕΗ πρέπει να έχει την εκμετάλλευση. Τώρα αυτό είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Είναι προβοκατόρικη γιατί ξέρει ήδη την απάντηση. Εμείς δεν αφήνουμε να λειτουργήσει η Πτολεμαίδα 5. Εντάξει, και έχουμε υπογράψει σύμβαση για να δίνουμε στα Σκόπια 1 εκατομμύριο τόνους λιγνίτη το χρόνο. Καταλάβατε, και συνεχεία να εισάγουμε ρεύμα ακριβό από τα Σκόπια. Μάλιστα. Λέει, τώρα είναι άλλα παιχνίδια αυτά. Λέει ο Νίκος εδώ να αναζητήσετε, κύριε Λύκο, μιας και το είπατε εύστοχα, λέει, για τους έξυπνους μετρητές, να αναζητήσετε ποιοι είναι οι ιδιώτες ανάδοχοι του έργου αντικατάστασης των εκατομμυρίων μετρητών με έξυπνους. Ακούστε, μιλάμε για έργο αξίας δις και όχι εκατομμυρίων. Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει πιλωτικά εδώ και 10 χρόνια με ιδιώτες αναδόχους και όχι το ΔΔΕ. Για να το έχετε, λέει, υπόψη σας. Μάλιστα. Γιατί το ΔΔΕ τι είναι? Δεν είναι ιδιώτες, δεν είναι η Macquarie Asset Management. Δεν είναι αυτή η εταιρεία η Αυστραλιανή η οποία πήρε τα νερά της στο Λονδίνο και τώρα έχουν πει οι Άγγλοι το νερό νερά και θέλουν να τους διώξουν? Ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνουμε. Μάλιστα. Εμείς, η CVC τι είναι στη ΔΕΗ, που έχει αγοράσει τα πάντα από Κοτσόβολο μέχρι δεν ξέρω τι.
πίσω, μέτοχος τώρα, μιλάμε μέτοχος τώρα της ΔΕΗ. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, προσπαθούν να χρηματιστηριοποιήσουν τη ζωή μας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Λέει εδώ, ακούστε, θέλω να ακούτε και τα σχόλια γιατί έχετε βροχή σχολείων. Λέει, κύριε Λίκο, αυτό με τους έκτους μετρητές υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ολλανδία. Ξέρουν πού, πότε, πώς ξοδεύω, χρησιμοποιώ ηλεκτρικό νερό. Λέει ο ένας. Άλλος λέει, γι' αυτό έχουμε λυσάξει για το ρημάδιτο φυσικό αέριο νότια της Κρήτης, αλλά δεν ακούει κανείς. Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Βέλγιο στο Ηράκλειο, Γιάννη μου, να μου γράψεις για αυτή την φρικώδη ιστορία με τις 30.000 μωρομάνες που τους πέραν τα παιδιά οι καλόγριες. Μου γράφει εδώ COP28, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και η Πράσινη Χμέρ, αυτοί οι εξτρεμιστές φασίστες βίαιοι οικολόγοι που απανθρωπιούν και βεβηλώνουν όλες τις μορφές ζωής, θέλουν τώρα να σταματήσουμε να έχουμε σκύλους, γιατί όπως λένε είναι μια οικολογική καταστροφή. Και η Κάρμεν, καλημέρα στον καλεσμένο. Επειδή ο λαός δεν μπορεί να έχει γνώση νομικού, περιβαντολόγου, οικονομολόγου κλπ., τι μπορεί να κάνει για να μην του συμβούν όσα συμβαίνουν? Ελάτε τώρα. Τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει? Λοιπόν, πάμε σε μία-μία τώρα τις ερωτήσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια, και δεν είμαι συνωμοσιολόγος, θα δούμε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, στον τρόπο κατανάλωσής μας και στον τρόπο παραγωγής μας. Δηλαδή θα επιλεγούν καταρχήν ποιες βιομηχανίες θα δουλεύουν. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Θα επιλέξουν πώς θα ζούμε. Όταν εμείς δεν θα μπορούμε μέσα από ένα πανάκριβο ρεύμα, διότι με αυτά τα τιμολόγια, τα πολύχρωμα που έρχονται, θα δείτε ότι θα έχουμε κατευθείαν 25% αύξηση του ρεύματος και ενδεχομένως αν έχουμε βαρύ χειμώνα ή αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή αν μπει και το Ιράν, θα δείτε να εκτεναθεί στο 60%. Αλλά προσέξτε, τα έξυπνα τιμολόγια θα είναι πάντα. Και οι άλλοι, οι οποίοι θα μας λένε από πάνω και θα μας κουνάνε το δάκτυλο ότι συμμορφώσου, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, συμμορφώσου. Αυτοί όμως δεν θα έχουν κανένα ρίσκο. Το ρίσκο απλά θα το περνάνε στους καταναλωτές. Και εμείς θα γίνουμε ενεργειακοί πένιτες στην ίδια μας τη χώρα. Αυτό που το θεωρούσαμε αυτονόητο όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, δεν θα πραγματικά, θέλω να πω μια έκφραση και να την πω, γιατί αυτό μου έρχεται στο μυαλό και έχω μάθει να μιλάω στα ίστα. Προσπαθούν να μας κάνουν ενεργειακά πρεζάκια, κύριε Σαχίνη. Να ζητάμε τη δόση μας και να την παίρνουμε ενεργειακά μόνο όταν συμφωνόμαστε με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες που θα μας έχουν επιβάλει. Και εδώ βέβαια είναι και το πολιτικό πρόβλημα από την άλλη πλευρά. Ότι όταν όλοι σου λένε τα ίδια, τελικά φτάνεις να μην πιστεύεις κανέναν. Και κάθεσαι σπίτι σου. Μάλιστα. Γιατί κανένας δεν αντιδρά επί της ουσίας. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Στην Ελλάδα έτσι περαιτέρω βέβαια η κατάσταση. Έχεις από τη μια το κυβερνητικό αφήγημα άσπρο, μαύρο, έγχρωμο, όλα πάνε καλά και έχεις και την αντιπολίτευση. Εχθές ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλαγε στους νέους επιχειρηματίες και είπε ότι το έθνος δεν μπορεί να διαχωρίζεται με ταξικούς διαχωρισμούς. Κάποιος πρέπει να του πει ότι το έθνος ακριβώς στηρίζεται στις τάξεις. Τάξη χωρίς έθνος δεν είναι τάξη, είναι άθυρμα. Πάμε παρακάτω. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα στον αγαπητό κύριε Λίκο. Μια ερώτηση για την άμυνα, λέει κύριε Λίκο. Δηλαδή τα F-16 και τα Rafale, πόσο χρόνο θα θέλουν για να φορτίσουν? Καταρχήν τα F-16 και τα Rafale, όπως έχετε δει, και τα F-35 και μια σειρά από έξυπνα όπλα, τα οποία τα διάβαζα τώρα τις προάλλες, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουν σπάνιες γης. Δηλαδή όλη αυτή η καινούργια τεχνολογία δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι θέμα για να φορτίσουν ηλεκτρικά ή οτιδήποτε. Άλλωστε αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Αθηναίοι στο λεκανοπέδιο χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα είχαμε blackout. Αφού δεν υπάρχει δίκτυο διανομής, δίκτυο χαμηλής τάσης. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό δηλαδή που λένε ότι θα φορτίζει στο σπίτι ή στο τέτοιο κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αυτό θέλει μια σοβαρή επένδυση. Αλλά εμείς αντί να κάνουμε μια σοβαρή επένδυση σε δίκτυα χαμηλής τάσης και να δώσουμε 10 δις, τα 10 δις αυτά τα δίνουμε στους παρόχους. Υπό τη μορφή πας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, στη Γαλλία, για παράδειγμα, το ξέρετε ότι έχει επιβληθεί 4% μέγιστο έργο, μέγιστο κέρδος στους παρόχους. Υπάρχει κόφτης. Ναι. 4% κόφτης. Εσείς το ξέρετε. Δεν είναι εκτεθειμένοι στο χρηματιστήριο ενέργειας τόσο πολύ όσο εμείς. Μάλιστα. Εσείς το ξέρετε ότι τέρμα το τέλος διανυκτέρευσης στα τουριστικά, να το πω αυτό, διότι ξενοδόχοι, όταν μιλάγαν για πράσινη κλιματική ανάπτυξη και τα λοιπά, τις ανεμογεννήτριες
Τις πλωτές τις θέλαν, αλλά όχι όπως τις βάζουν τώρα στο 1,5 μίλι. Αυτό τους χαλάει. Ακούστε εδώ τώρα. Το τέλος διανυκτέρευσης, τέλος. Γίνεται πράσινο τέλος επισκέπτη. Καταλάβατε, και είναι και πιο αυξημένο. Εδώ, άλλος ο Σπύρος. Πιάσε μια σκουλίκια με σος γιαουρτιού. Εκεί μας πάνε, λέει, κύριε Λύκο. Μα κοιτάξτε, πρέπει, τα είπα και πάλι, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, πρέπει να βιομηχανοποιηθεί ο τρόπος ο καθημερινής μας διαβίωσης. Δηλαδή, εμείς πρέπει να περάσουμε από πολίτες σε υπήκοοι. Και για να ελεγχθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν οι μεγάλες, οι πανμέγιστες εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να σου δίνουν την τροφή, το νερό, το ρεύμα. Δηλαδή, εσύ θα εξαρτάσαι εδώ πέρα τώρα αν θα μπορέσει να ποτίσει το χωράφι σου από το χρηματιστήριο το TTF, ας πούμε, στην Ολλανδία. Και αυτό, ποιο θα είναι το αντίκτυπο? Ότι ουσιαστικά θα πάμε σε μια ανθρωποφάρμα. Δηλαδή, αυτοί θα είναι οι πολύ πλούσιοι, οι οποίοι θα καταναλώγουν 2.000 τόνους, ας πούμε, το χρόνο, γιατί θα μπορούν να εξαγοράσουν, να αγοράζουν δικαιώματα από τους φτωχούς. Αλλά εσύ δεν θα πρέπει να ξεπερνάς τις εκπομπές 10 τόνων ετησίως διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά είναι τόσο απλό και το βλέπετε κιόλας. Πώς και πόσο αλληλένδετα είναι όλα μεταξύ τους. Δηλαδή, ψηφιακό χρήμα, ψηφιακή ψήφος όσον ούπο, κοκούνινγκ, εγκλεισμός στο σπίτι, τηλεεργασία, έξυπνοι μετρητές, συνθετικά τρόφιμα, έλεγχος των μετακινήσεων, γιατί ακριβώς δεν πρέπει εσύ ουσιαστικά να έρχεσαι σε επαφή, δεν πρέπει να έχεις κοινωνικοποίηση, να σου το πω πολύ απλά. Δηλαδή, έκανες ένα ταξιδάκι, ας πούμε, στα 2 χρόνια, απαγορεύεται, δεν μπορείς να πας άλλο. Θα μένει η κάρτα σου, δηλαδή σαν να μένεις από βενζίνη. Δεν θα μπορείς να το πληρώσεις. Διότι πρέπει να σώσεις τον πλανήτη. Τώρα ποιο πλανήτη δεν ξέρω. Εκεί θα είναι το έργο. Σας το λέω, δηλαδή στην Εύβοια, ας πω ένα παράδειγμα. Περάσανε ένα νόμο τώρα, αν το είδατε, όπου ουσιαστικά καταργούνται όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από τους δήμους. Μάλιστα. Ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα? Προσέξτε να δείτε το έξυπνο, και αυτό μας ήρθε απ' έξω πάλι. Από συμβουλευτικές εταιρείες. Ποιο είναι? Πού ανήκουν τα νομικά πρόσωπα αυτά δημοσίου δικαίου, τι περιείχαν από κάτω? Ίδρυυση, αποχέτευση, κυρίως. Εντάξει, παίρνουν τους εργαζόμενους, άρα αυτοί χάνουν την τεχνογνωσία, αυξάνουν λίγο την τιμή του νερού προκειμένου να την πουλήσουν, και θα την πάρει όλα, θα την πάρει μια εταιρεία, ιδιωτική ίδρυυση. Το αντιλαμβάνεστε? Άρα εγώ θα σου ελέγχω και το νερό χωρίς το οποίο δεν μπορείς να ζήσεις. Θα σου ελέγχω λοιπόν και την αγροτική παραγωγή. Και προφανώς θα σε οδηγήσω σε κατανάλωση βιομηχανοποιημένου τύπου τροφίμων, όπως είναι τα έντομα, διάφορα άλλα συνθετικά τρόφιμα και ούτω καθεξής. Και δεν αντιδράει κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Κάποτε λέγαμε τα αστυνομικά του κράτους αυτά, και βλέπετε δεν αντιδράει κανείς. Γιατί μετά την ενέργεια έρχεται το νερό. Να. Περιμένετε και θα δείτε. Αλλά κανένας δεν σας λέει ότι, προσέξτε, ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρειάζεται μια μπαταρία λιθίου 7 κιλών. Για να γίνει η εξύχναση, δηλαδή ο καθαρισμός, ας πούμε, ενός κιλού λιθίου, χρειάζονται 13 εκατομμύρια λίτρα νερού. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Ναι, σου λένε γιατί λοιπόν. Γιατί δεν έχουν νερό στην Αφρική. Μια χαρά το πάτε τώρα, και ακούστε εδώ. Σας λένε τώρα, τελευταία της μόδος, οι εταιρείες που έχουν συμφέροντα με τις ΑΠΕ, σας λένε, πάμε τώρα σε νέα εποχή και είναι απαραίτητο να φτιάχνουμε μονάδες αποθήκευσης του παραγόμενου ρεύματος με μπαταρίες λιθίου. Θα βοηθηθεί αυτό? Δεν μας λένε το παρακάτω, αυτό που λέτε. Τι ποσότητες νερού θέλει, ξαναπείτε το. Ένα κιλό λιθίου εξύχναση για να καθαριστεί θέλει 13 εκατομμύρια λίτρα νερού. Πολλαπλασιάζει το επί 7. Και αυτό για ένα αυτοκίνητο. Ωραία πράγματα. Για ένα αυτοκίνητο. Ωραία πράγματα. Ωραία. Το καταλαβαίνετε. Άρα. Όταν εσύ θέλεις να εξορυγνείς συνεχώς κι άλλα μέταλλα, κι άλλα μέταλλα, κι άλλα μέταλλα. Δηλαδή, είτε στρατηγικές, είτε στρατηγικές σημασίες, είτε σπάνιες γεύσεις. Αυτό πώς γίνεται? Με την κατανάλωση πρώτων. Θέλεις πετρέλαιο, δεν είναι, και θέλεις άφθονο νερό.
Α, όπου θα το πάρεις αυτό και πώς θα σώσεις τον πλανήτη αυτή. Πώς θα το σώσεις, δηλαδή, είναι φοβερό και δεν τα λέω εγώ αυτά. Βλέπετε τώρα ότι έχουν αρχίσει και μπαίνουν και επιχειρηματίες στο παιχνίδι. Δείτε τι έχει σημειώσει ο κ. Μητυλινέος. Τι είπε σε ένα συνέδριο πρόσφατα. Δεν θα μας σώσουν οι ΑΠΕ. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την πυρηνική ενέργεια. Και μία σειρά από τέτοια. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ειδική οδηγία στον κύριο Μητυλινέο ότι προσπάθησε να βγάλει περισσότερο βοξίτη. Γιατί σε ένα παραπροϊόν του βοξίτη είναι η ερυθρά ύλη από όπου παίρνουμε σπάνιες γιές, Γάλλιο και Γερμάνιο. Γιατί ξεμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολύ απλά η Κίνα, αφού τους έθισε στην κατανάλωση και στη φθηνή κατανάλωση, όπως και η Ρωσία, τώρα τραβάει χειρόφρενο. Του λέει βρείτε τα. Μου λέει κάποιος... Μέχρι εμείς να τα αναπτύξουμε αυτά θα πάρει μια δεκαετία. Προσέξτε, αλλά κατά τα άλλα πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Και να πάμε σε βίαιη μετάβαση κτλ. Εδώ μου λέει κάποιος, μήπως το υδρογόνο. Θέλω να πω κάτι για το υδρογόνο. Σας προτρέπω όλους να ακούσετε έναν από τους θεωρητικούς, συγγραφικά εννοώ, Έλληνα, τον κύριο Κώστα Λάμπο. Γιατί υπάρχει υδρογόνο και υδρογόνο. Ο άνθρωπος εκεί τα λέει όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι έτσι. Εδώ παίζονται συμφέροντα και μεγάλα κοινοτικά πακέτα για το γαλάζιο, το κίτρινο, το κόκκινο υδρογόνο που στο τέλος χρησιμοποιούν, ακούστε το αυτό, πρώτη ύλη όπως το φυσικό αέριο, αλλά είναι καθαρό το υδρογόνο, ένα το κρατούμενο, άλλοι χρησιμοποιούν λίθιο για την αποθήκευση, δύο, τρία, χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού, τέσσερα, κλείνουν εργοστάσια υδρογόνου πρότυπα κατά τα άλλα στην Γερμανία, αλλά πέφτουν χοντρά πικικίνια κοινοτικών πλαισίων. Αυτό είναι όλο το κουμπί εδώ. Και μας έχουν μουρλάνει. Διαβάστε τον κύριο Λάμπο τι λέει ακριβώς, πώς μπορεί φθηνά παγκόσμια να παραχθεί υδρογόνο. Δεν θα γίνει αυτό όμως, γιατί τα πακέτα πρέπει να μοιραστούν. Ελάτε κύριε Λύκο. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός παγκόσμιου οικονομικού κράχ. Και ειδικά στο δυτικό κόσμο. Γιατί διότι χάνει τα ενία. Μετά από 200 χρόνια χάνει τα ενία. Μιλάω για την άνοδο των BRICS, την αποδολαριοποίηση κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες αγορές. Καινούργιες αγορές λοιπόν είναι startup εταιρείες σε Silicon Valley κτλ. Είδατε τι έγινε και με τις τράπεζες, ας πούμε, εκεί πέρα. Startup καινούργια προϊόντα. Πώς μπορώ εγώ και βγάζω καινούργια προϊόντα. Ουσιαστικά παίρνω 4-5 δημοσιογράφους, τους πληρώνω. 5 επιστήμονες βγάζουν 5 papers καλά, τα δημοσιεύω και στη συνεχεία εγώ το βάζω στο χρηματιστήριο. Και αρχίζω και βγάζω χρήματα. Θα γίνει αυτό. Θα σε κάνω βασίλισσα. Και μέχρι να σε κάνω βασίλισσα εντωμεταξύ, την έχει κοπανίσει ο τύπος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τετραπλάσιους τζίρους που γίνονται με τις μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Πώς θα γίνει αυτό, δεν θα σκάσει. Δηλαδή αν κάποια στιγμή γίνει ένα bank run, δηλαδή σου πει ο άλλος εγώ θέλω τα λεφτά μου να φύγω, τι θα γίνει? Δεν θα υπάρχει τίποτα. Πάμε για ένα παγκόσμιο κράχ και πολύ φοβάμαι και για την Ελλάδα, γιατί διάβαζα προχθές, έχουμε φτάσει στα 760 δις μεικτό χρέος. 420 είναι το δημόσιο και τα υπόλοιπα τα χρωστάνε ιδιώτες. Πού θα πάει αυτό? Αλλά κατά τα άλλα, οι τράπεζες, το τελευταίο εξάμηνο, 3 δις κέρδη. Λοιπόν. 3 δις κέρδη. Φτάνω. Το καταλαβαίνετε λοιπόν. Αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε και να τα πούμε με το όνομά τους. Βέβαια, ακόμα και η πολιτική μας έχει γίνει χρηματιστηριακή. Αν δεν ελέγχεται κάποιος από το χρηματιστήριο, είναι αδύνατον να τον αφήσουν να μιλήσει, είναι αδύνατον ακόμα και υποψήφιος να είναι. Άρα υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Λοιπόν, προκειμένου, ο λαός θα πάει στην άκρη. Κύριε Λύκο, θα τα πούμε και το βράδυ στην εκπομπή για τα ενεργειακά. Βεβαίως, θέλω βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Θερμά εγώ, κυρίως για την ανταπόκριση στα μηνύματα των ακροατών που συνεχίζουν να έρχονται. Καλημέρα σας. Καλημέρα.